Γεια σας, ευτύχησα εδώ, ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Θέλω με αυτό το βίντεο να στείλω τα χαιρετήματά μου, τα συγχαρητήριά μου και ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες YouTubers. Αυτό δηλαδή το βίντεο είναι αφιερωμένο σε Έλληνες YouTubers. Και τι εννοώ Έλληνες YouTuber? Έλληνες YouTuber είναι κάποιος ο οποίος έχει κανάλι στο YouTube και δεν ανεβάζει βίντεο που έχει πάρει από τηλεόραση ή κάποια άρθρα γραμμένα σε κείμενο ή τραγούδια ή πράγματα τα οποία δεν έχει δημιουργήσει μόνος του. Έλληνας YouTuber εννοώ άτομα τα οποία δημιουργούν βίντεο και δεν σημαίνει ότι είναι σκηνοθέτες και φτιάχνουν ταινίες. Απλώς βιντεάκια σαν αυτό που βλέπετε, ανοίγουν την κάμερα, λένε κάτι που έχουν να πούν, μοιράζονται χρήσιμες συμβουλές, μοιράζονται κάτι που μπορεί τον άλλο να τον κάνει να γελάσει, είτε ψυχαγωγούν είτε βοηθάνε άλλους ανθρώπους με κάποιον τρόπο. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται, δεν θα πω κότσια, χρειάζεται να πεις, να παραμερίσεις κάποιες χαζοφοβίες που έχουμε από μικροί, που έχει να κάνει με το αχ, ο φόβος της έκθεσης και το τι θα πουν οι άλλοι για μένα, και να το κάνεις αυτό. Και θέλω πραγματικά να πω μπράβο σε όσοι το κάνουν. Είναι ένα πολύ καλό δείγμα, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Ναι, μπορεί να βοηθήσεις είτε ψυχαγωγώντας είτε μοιράζοντας χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. Και δεν θέλω τώρα να αναφέρω συγκεκριμένους και ονόματα. Έχω πάρα πολλούς φίλους online. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω ιδίως νέα παιδιά να το κάνουν αυτό το πράγμα και ανθρώπους της γενιάς μου. Εγώ είμαι του 80, αυτή η εποχή, ξέρετε. Τότε εγώ θυμάμαι να έχουμε ακόμα και την από Walkman με κασέτα. Θυμάμαι τις κασέτες. Κάποιοι πιο νέοι θα λένε τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ποιο είναι το νόημα αυτού του βίντεο? Το νόημα είναι ότι ακόμα και αν δεν το κάνετε αυτό, κάντε το. Είναι πολύ σημαντικό. Ιδίως αν έχετε κάτι να πείτε, αλλά θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι έχουν κάτι να πούν. Όλοι έχουν μια ιστορία να μοιραστούν. Όλοι έχουν κάτι το οποίο μπορεί να βοήθησε στη ζωή τους. Μπορεί να καταφέρει να χάσουν μερικά κιλά. Μπορεί να καταφέραν να περάσουν κάπως εξετάσεις και να βρήκαν έναν τρόπο να διαβάζουν καλύτερα. Μπορεί να μάθανε πώς να κάνουν καλύτερα μπράτσα, δεν ξέρω τι. Ή τέλος πάντων κάποιος να έχει έτσι λίγο κάποιο έστω και μικρό ταλέντο στο να ψυχαγωγεί τους άλλους ή να μεταφέρει κάποιες ιδέες. Μπορεί κάποιος να του αρέσει το διάβασμα και να αρχίσει να κάνει παρουσιάσει βιβλίο, να παίρνει ένα βιβλίο, το διαβάζει και να το εξηγήσει στους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουμε πλέον μια τεράστια δυνατότητα. Έχει ο καθένας δυνατότητα να έχει το δικό του κανάλι. Ξέρετε, πριν από 20 χρόνια το έλεγες αυτό. Ήτανε τρελό. Αλλά είναι κάτι, είναι φανταστικό. Ζούμε σε φανταστικές εποχές από αυτή την έννοια. Ξέρω κάποιοι θα πούνε, πάρα επαγγέλωμα, ηλεκτρονικό, όλα αυτά. Όχι παιδιά, κοιτάξτε, είμαστε ενωμένοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον η γνώση δεν ελέγχεται από πάρα πολύ λίγους. Ναι, θα μου πεις πάλι ελέγχεται, όλα παρακολουθούνται κτλ. Οκ, εντάξει, αν θες να είσαι επαναστάτης και να ανατρέψεις όλο το σύστημα, θέλει λίγο προσοχή. Αλλά και πάλι πλέον πολλαπλασιάζεται τόσο γρήγορα αυτό το πράγμα που νομίζω και αυτοί που θα ήθελαν να το σταματήσουν θα είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, άσχετα, δεν πάμε τώρα σε πολιτικο-οικονομικά σοβαρά θέματα. Κάντε ένα βίντεο, οτιδήποτε. Δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο σας μακιγιάζ ή ποιο είναι το αγαπημένο σας τρόφιμο, παγωτό. Κάντε το, παιδιά, είναι εκεί πέρα. Όλοι έχετε ένα κινητό με φωτογραφική μηχανή και κάμερα και μη μασάτε. Και τώρα θα σας πω ένα τελευταίο πράγμα. Αυτό είναι αφιερωμένο πραγματικά σε όλους τους Έλληνες YouTubers. Υπάρχει αυτό το θέμα των haters. Είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν και θα σε βρίσουν τώρα, ας πούμε, από κάτω αν διαβάσετε, οπότε δεν τα σβήνω. Σίγουρα κάποιος θα λέει, ας πούμε, α, τι βλακίες λες εκεί πέρα, μπορεί να βρίσει. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι, υπάρχει πάρα πολύ αρνητική ενέργεια και αυτοί οι άνθρωποι κάπως θέλουν να ξεδώσουν. Έχω βρεθεί και εγώ πολλές φορές σε αυτή την θέση. Όχι να γράψω, αλλά να σκεφτώ μερικές φορές κάτι άσχημο. Παλαιότερα. Τώρα τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πέρασε έτσι μια φάση και είναι όλα εδώ μέσα. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθάμε. Τώρα, το μήνυμα προς αυτούς που θα βγουν εκεί έξω και θα πούν πέντε πράγματα. Πρώτον, στην αρχή, ό,τι και να κάνετε θα είναι ωραίο. Μπορείτε να κάνετε μερικά βιντεάκια, να τα δείτε και να αρχίσετε να ανεβάζετε μετά από τα 10 πρώτα. Αλλά δεν πειράζει και να ανεβάσετε, θα πάρετε κάποια σχόλια. Όλο και κάποιος θα σας πει μπράβο, καλή αρχή κτλ. Κάποιοι θα πούνε, δεν μας αρέσει. Το μεγάλο μυστικό ποιο είναι? Ότι ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, να κάνεις το πιο ωραίο βίντεο, να φέρεις τον George Lucas, να σου κάνει γραφικά, δεν ξέρω τι, να έχεις σενάρια, να βάλεις μακιγιάζ, φανταστικό, να είναι τέλειο. Ό,τι και το πιο τέλειο πράγμα να κάνεις, θα βγουν κάποιοι και θα βρίσουν. Υπάρχει ένα 10%
των ανθρώπων που θα δουν αυτό που κάνεις, που δεν θα τους αρέσει. Είναι λογικό! Είναι η φύση του πράγματος. Είναι το 10% που ό,τι και αν κάνεις, να είναι το πιο τέλειο πράγμα στον κόσμο, να έχεις αφιερώσει όλη σου ζωή. Θα βρίσουν, θα πούνε ότι δεν είναι ωραίο, θα... Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορεί να ζούμε γι' αυτό το 10%. Γιατί υπάρχει ένα άλλο 10%, το οποίο ό,τι και να κάνεις, θα τους αρέσει. Και την πιο μεγάλη μπούρδα. Εγώ και τώρα, ας πούμε, ανοίγω την κάμερα και λέω μπούρδες, υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε, α, πολύ ωραίο αυτό. Ξέρετε, λειτουργεί περίεργα αυτό το πράγμα. Ό,τι και να κάνεις. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η γιαγιά σου, ας πούμε, που λέει, αχ, το παιδί μου, ό,τι και να κάνεις, το γουστάρει. Αλλά είναι έτσι. Υπάρχει ένα 10% που ό,τι και να κάνεις, το γουστάρει. Και αυτό δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, γουστάρει αυτό που κάνεις. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να εστιάζεις αυτούς. Γιατί αν εστιάζεις αυτούς, παραμυθιάζεσαι λίγο και μπορεί να κάνεις μπούρδες. Δεν λέω μπούρδες, δεν υπάρχει μπούρδα. Απλώς μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία δεν βελτιώνεσαι. Επειδή ακούς κάποιον, α, ωραία, 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 και δεν κάνεις κάποια βήματα. Το σημαντικό είναι το 80%. Γιατί είπαμε, 10% δεν γουστάρει με τίποτα, 10% γουστάρει πάντα. Και υπάρχει ένα 80% το οποίο είναι ουδέτερο. Και αυτό το 80% εξαρτάται από σένα. Από το τι θα πεις, από το τι θα κάνεις, από το πώς θα εκφραστείς, από το περιεχόμενό σου, αλλά και τον τρόπο που θα το πεις. Αν θα έχεις μέσα ενθουσιασμό και ενέργεια, αν θα έχεις λίγο βγάλει την ψυχή σου, την αγάπη σου σε αυτό το πράγμα και πραγματικά εννοείς αυτά που λες. Αυτό το 80% επηρεάζεται από σένα. Και αν εσύ εστιάσεις το 10% το καλό και αρχίσεις και μιλάς σαν να μιλάς σε κάποιον ο οποίος κρέμεται από τα χείλια σου, τότε αυτό που βγάζεις είναι τόσο θετικό, έχει τόσο θετική ενέργεια, έχει τόσο αγάπη και ενθουσιασμό από μέσα που άλλος το εκλαμβάνεται και δένεται μαζί σου. Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Μην το ξεχνάτε, μην εστιάζετε. Το 10% δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς. Παιδιά, πραγματικά το λέω πάρα πολύ στα βίντεο. Αν υπάρχει κάποιος τώρα εδώ που αυτό το πράγμα δεν του αρέσει, είμαστε στο 8 λεπτό. Τι χάνετε την ώρα σας? Τι χάνετε την ώρα σας? Παιδιά, η ζωή είναι πολύ μικρή για να χάνουμε την ώρα μας σε πράγματα που δεν μας αρέσουν και δεν μας εξελίσσουν. Πραγματικά, τι χάνετε την ώρα σας? Υπάρχουν, δεν ξέρω πόσα, δηλαδή κάθε μέρα πολλαπλασία. Υπάρχουν δισεκατομμύρια βίντεο στο YouTube. Δισεκατομμύρια! Πηγαίνετε, δείτε ένα βίντεο άλλο που σας αρέσει. Δεν ξέρω, δείτε εκεί πέρα. Υπάρχουν τόσα πολλά. Τι νόημα έχει? Αν και εντάξει, όταν βλέπεις κάποιον, δηλαδή για μένα είναι, παίρνω view, παίρνω θέαση, πώς το λένε, ανεβαίνουν τα στατιστικά. Ακόμα και αν είναι αρνητικό, δεν έχει σημασία αυτό. Και είναι καλύτερο το αρνητικό σχόλιο από το καθόλου σχόλιο, γιατί αυτό ανεβάζει τα rating έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, αυτό έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το YouTube. Και αν, και εδώ θα φτάσω στο ψητό, ότι χτίζοντας ένα κανάλι και φτιάχνοντας δικό σου περιεχόμενο, αρχίζεις και χτίζεις κάτι. Χτίζεις κάτι. Θα μου πεις, μπορεί να είναι μπουρδα. Ναι, μπορεί να σβήσεις κάποια βίντεο, να τα αλλάξεις, να αρχίσεις να εξελίσσεσαι. Αλλά αυτό δεν ξέρεις που βγαίνει, παιδιά. Και η γνώμη μου είναι ότι εκεί είναι το μέλλον. Θέλεις σε 5 χρόνια από τώρα να έχεις ένα βίντεο, ένα κανάλι με βίντεο στο YouTube, 300, 1000 βίντεο, δεν ξέρω, τα οποία να έχουν έναν αριθμό θεάσεων. Και λέω 5 χρόνια. Ζούμε στις μέρες που μέσα σε ένα μήνα, αν κάνεις κάτι ξύπνιο, κάτι ωραίο, κάτι που θα το μοιραστεί ο κόσμος, αμέσως μπορεί να αποκτήσει δημοτικότητα και δημοσιότητα και δημοτικότητα. Δηλαδή, όχι μόνο να το δουν πολλοί, αλλά να αρέσει και σε πολλούς. Και δεν ξέρεις που βγαίνει αυτό. Αν το κάνεις μετά έξυπνα, και εκεί δουλεύουμε με πολύ κόσμο έτσι λίγο, το τι μπορείς να κάνεις, όχι απλώς για να βγάλεις λεφτά, να βγάλω λεφτά, να βγάλω λεφτά, όχι, αλλά να έχεις ένα εισόδημα. Γιατί αν καταφέρεις να χτίσεις ένα πράγμα ηλεκτρονικό, ένα blog, ένα site, ένα κανάλι στο YouTube, μια σελίδα στο Facebook, και μπορείς, όχι πουλώντας μπούρδες, ας πούμε, μιλάς για τρόφιμα και πουλάς μετοχές στο χρηματιστήριο, όχι, να κάνεις κάτι στοχευμένο. Αφού έχεις κάποιο κοινό που ασχολείται με κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να τους προτείνεις κάποιες λύσεις, κάποια πράγματα που θα τους βοηθήσουν. Αυτό να το κάνεις με έμεσο τρόπο, με άμεσο τρόπο, είναι καλό, γιατί μετά μπορείς να χρηματοδοτήσεις αυτό που κάνεις. Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Γιατί μετά δεν θα χρειάζεται π.χ. να πας να κάνεις μια δουλειά που δεν σου αρέσει. Θα μπορείς να αφιερώσεις την ενέργειά σου σε αυτό το πράγμα που πραγματικά σου αρέσει. Το έχεις αποδείξει. Γιατί 1, 2, 5 χρόνια το κάνεις χωρίς να πληρώνεσαι και έχεις βάλει όλη σου την ενέργεια. Και μετά αρχίζεις και μπορείς να έχεις ένα μικρό εισόδημα για, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ξοδεύεις τα χατζηλίκια σου και να πηγαίνεις να κάνεις άλλες δουλειές. Είναι φανταστικό αυτό. Παιδιά, αν το κάναμε όλοι αυτό, θα ήταν απίστευτο. Αν μπορούσαμε όλοι να ασχολούμαστε με αυτό το οποίο έχουμε ταλέντο, το αγαπάμε, ο κόσμος θα μεταμορφωνότανε.
χάνεται πάρα πολύ ενέργεια από τον κόσμο, ο οποίος κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν και πράγματα στα οποία δεν είναι καλός. Τώρα, με την αυτή την τεχνολογία, με το ίντερνετ, με το YouTube, όλα αυτά τα πράγματα, μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάτι που μας αρέσει. Ναι, στην αρχή θα το κάνεις λίγο πιο ερασιτεχνικά, θα το κάνεις χωρίς να έχεις εισόδημα, θα βάλεις την ενέργειά σου, αλλά πραγματικά πλέον δεν χρειάζεται λεφτά αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ενέργεια, φαντασία. Δηλαδή οι δύο επενδύσεις που κάνεις είναι ο χρόνος σου, η ενέργειά σου και ο χρόνος σου, και δεύτερον η δημιουργικότητά σου και η φαντασία σου. Αυτό είναι. Και αυτά τα δύο πράγματα τα έχουμε όλοι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που έχουν πιο λίγο χρόνο. Κάποιοι άλλοι που λένε ότι είναι πιο δημιουργικοί. Όλοι μπορούν να είμαστε δημιουργικοί. Είναι πρακτικά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, το πήγα πολύ. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο. Καλή δύναμη σε όλους. Πραγματικά καλή επιτυχία και μπράβο σε όλους όσους έχουν τα κανάλια τους στο YouTube. Ανεβάζουν βίντεο, μοιράζονται μαζί μας. Είτε μπούρδες, αστεία πράγματα που πραγματικά πολλές φορές τα βλέπεις και γελάς και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν τέτοια πράγματα στο ίντερνετ. Χαίρεσαι που βλέπεις ανθρώπους που κάνουν κάτι και είναι δραστήριο, όπως λένε. Και κυρίως ανθρώπους που μοιράζονται και χρήσιμα πράγματα με τον κόσμο. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλή δύναμη, θα τα λέμε συχνά. Ανεβάστε βίντεο απάντηση σε αυτό το βίντεο, έτσι λίγο για να δει υπάρχει αυτό το ωραίο πράγμα. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους. Yo. Και haters, δηλαδή αυτοί που γράφουν τα αρνητικά σχόλια, πραγματικά προσωπικά ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω. Θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω, να δείτε λίγο διαφορετικά τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι όπως τον βλέπουμε, όχι όπως νομίζουμε ότι είναι. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την μπουρδα. Κάνουμε κακό σε όλους. Ξέρεις, είναι ο άλλος χτίζει ένα σπίτι και αντί να πας να χτίσεις ένα πιο ψηλό, πας και γκρεμίζεις το άλλο. Και δικαιολογά απόλυτα αρνητικά συναισθήματα και μίση και τέτοια, γιατί είναι ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει. Και μπορώ αμέσως να καταλάβω όταν κάποιος γράφει κάτι, τι ενδεχομένως μπορεί να έχει περάσει, τι να έχει ζήσει. Αλλά αν κάποιος δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανείς άλλος. Δείτε, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος εκεί έξω. Ένας κόσμος αγάπης. Αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, καλύτερα να μην πεις τίποτα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο μπορείς να κάνεις. Να βλέπεις κάτι και να σκέφτεσαι. Τι καλό υπάρχει εκεί πέρα. Τι καλό. Κοιτάξτε, μπορεί αυτό το βίντεο τώρα 10 λεπτά να είναι μια μπούρδα έτσι για σας. Αλλά έστω και κάτι μπορεί να σας αρέσει. Μπορεί να σας αρέσει ο ενισχυτής μπάσου Πίβι που τον έχω από τα φοιτητικά μου χρόνια. 150, βάσο, μπουφ, να το ανάβω, θα πει την πολυκατοικία. Δεν ξέρω κάτι μπορεί να σας άρεσε. Τα φαράκια, δεν ξέρω, να ξέρω. Κάτι έστω μικρό. Μην εστιάζετε σε αυτό που δεν σας αρέσει. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό ζωής. Εστιάστε σε αυτά που σας αρέσουν. Εκεί που εστιάζουμε, μεγενθύνονται στη ζωή μας. Είναι τεράστια δύναμη να ελέγχεις αυτό εδώ μέσα. Για καλή δύναμη και να περνάτε τέλεια. Γεια σας. Κάντε like το βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι, subscribe. Κάπου εδώ πάνω έχει κουμπάκι. Έχω διάφορα κανάλια στο YouTube. Αυτό εδώ είναι το βασικό. Μπορείτε να μπείτε να γραφτείτε. Εδώ έχει πολλές ουσιαστικά συνταγές βίντεο και τέτοια. Video blogging σαν αυτό. Έχει διάφορα από ταξίδια. Είναι το βασικό κανάλι. Και έχει και τραγούδια πολλά. Και προσκοπικά παλιά εκεί πέρα διάφορα. Θα ανεβάζω και σχετικά συχνά. Τώρα ναι, παρεμπιπτόντως φοβερή είδηση. Sorry. Ότι μεταφέρω 8 κασέτες VHS παλιές από συναυλίες μου ως φοιτητής. Έπαιζα punk rock και τέτοια. Από ταινίες που έκανα ως φοιτητής και teenager με τους φίλους μου. Από μικρός όταν ήμουν, έχω μια κάμερα σε όλη από τις πρώτες και έκανα ταινιάκια. Φανταστικά, πολύ γέλιο, θα τα ανεβάσω και αυτά. Είναι hit. Και τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα από τα παλιά χρόνια τα οποία είναι must και πρέπει να τα μοιραστώ με τον κόσμο. Το έχω αποφασίσει. Λοιπόν, να μοιράζετε κι εσείς όμορφες ιδέες και λίγο θετική σας ενέργεια. Όταν νιώθετε καλά, ανοίξτε την κάμερα. Τότε. Χρειαζόμαστε λίγο φως στον κόσμο. Καλή δύναμη σε όλους! Γεια σας! Thank you.